Τον παλιό άσο του Όφη και τη εθνική μα ομάδα ποδοσφαίρου Νίκο Μαχλά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι σπουδαστέ του Κρέτα Media Lab. Στο πλαίσιο του μαθήματο του αθλητικού ρεπορτάζ, οι εκολαπτώμενοι δημοσιογράφοι έκαναν τι ερωτήσει του στον Νίκο Μαχλά, ο οποίο μάλιστα δηλώσε εντυπωσιασμένο από τι γνώσει και το επίπεδο των σπουδαστών. Νομίζω ότι και τα παιδιά έμειναν πολύ ευχαριστημένα και ο Νίκο Μαχλά ε, επίση, γιατί είχαν την ευκαιρία, του είπε ο ίδιο και του προειδέασε ότι το σημαντικότερο στη δουλειά μα, στη δημοσιογραφία, είναι να μπορεί να είτε να αποκτήσει την εμπιστοσύνη ενό ανθρώπου για να του κάνει ερωτήσει που δεν θα μπορούσε να τι διατυπώσει εύκολα εάν δεν τον ήξερε, και να μπορέσει να καταφέρει να τον προσεγγίσεις, να τον πλησιάσει και να τον είναι η δική του η έκφραση για το χρησιμοποιώ να του ξεκλειδώσει τα μυστικά του. Νομίζω ότι έχουν πάρει αρκετά καλές βάσεις και βλέπω ότι οι ερωτήσεις και η θεματολογία που αναπτύξαμε ήταν πολύ ωραία. Ε, νομίζω ότι έχουν να μάθουν αρκετά πράγματα και σίγουρα η τριβή που θα έχουν με αθλητές, με όλους τους υπόλοιπους ε, συνεντεύξεις νομίζω θα τους κάνει να νιώσουν και να έχουν αυτοπεποίθηση και να μπορούν να γίνουν οι μελλοντικοί οι δημοσιογράφοι που θα μπορούν να παίρνουν συνεντεύξεις και να κάνουν όλα αυτά που κάνουν οι μεγάλοι ε, σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο και πρέπει να δουλεύουν και μην σταματάνε ποτέ να δουλεύουν, γιατί ε, όλα εξελίσσονται. Οι ερωτήσεις των σπουδαστών ήταν στοχευμένες. Κύριε Μαχλά, πώς καταφέρατε σε μια ξένη χώρα να προσαρμοστείτε, ε, γιατί σίγουρα κάνετε θυσίες, έτσι, σε μια τόσο μικρή ηλικία. Ε, νομίζω η θέληση, το, η όρεξη για να κερδίσω κάποια πράγματα στη ζωή μου, ε, το κάτι διαφορετικό. Ε, ήθελα να φύγω να πάω στο εξωτερικό, να δω καινούργια πράγματα μέσω της δουλειά μου. Ε, το αναζητούσα και θεωρώ ότι τελικά ήμουν τυχερό που κατάφερα να, να προχωρήσω και να με θυμάται ο κόσμος με αυτές τις ωραίες στιγμές. Κύριε Μαχλά, πώς επηρέασε θετικά ο πατέρας σε εισαγωγικά του ποδοσφαίρου, Ευγένιου Γκέραρντ, στην πορεία σας στον Όφι. Ναι, είναι, ήταν ο άνθρωπος που αυτός με έμαθε να, στηρίζομαι στα πόδια μου, να, η προσωπικότητα, να μου, να, μου, αναπτύξει την προσωπικότητα την ποδοσφαιρική, να μάθω πάρα πολλά πράγματα από εκείνον. Είναι, ήταν ο άνθρωπος που πραγματικά στάθηκε δίπλα μου στα πρώτα χρόνια της ποδοσφαιρικής μου καριέρας. Έχω μάθει πάρα πολλά από αυτόν και σίγουρα είμαι πολύ τυχερό που στη διάρκεια της καριέρας μου τα χρειάστηκα και όλα αυτά που μου έλεγε πιάσανε τόπο και τον ευγνωμονώ. Οι σπουδαστέ του Κρέτα Media Lab υποδέχθηκαν τον διεθνού φήμη ποδοσφαιριστή και συζήτησαν μαζί του για όλα όσα γνωρίζουμε, αλλά και για εκείνα που δεν μάθαμε ποτέ για την επαγγελματική του πορεία. Οι σπουδαστέ του Κρέτα Media Lab κατάφεραν να του βγάλουν πράγματα που δεν είχε την ευκαιρία και εγώ που τον παρακολουθώ και είμαι επίδοξο βιογράφο του, γιατί τον παρακολουθώ από εξαπαλών ονείχων. Έμαθα πράγματα σήμερα και άκουσα πράγματα που δεν τα ήξερα και μπορώ να πω ότι ούτε τα φανταζόμουν κιόλα. Όπω. Ε, ποιοι ήταν οι πιο δύσκολοι αμυντικοί που αντιμετώπισε. Ε, τι καπνό φουμάρει ο Ιμπραήμοβιτ. Ε, τη γνώμη του για τον Λάουτρουπ και του μεγάλου υποδοσφαίρου, ότι ε, ο Μαχλά, ο οποίο ανταγωνίστηκε με πολύ μεγάλου αμυντικού στην Ολλανδία με την εθνική ομάδα στην Ισπανία. Τα και πάντοτε μπαστούνια, το είπε ο ίδιος, με τον Κούλι του Καραταίδη και τον Βάιο Καραγιάννη. Ε, δηλαδή, είναι μυστικά ή πράγματα από την καριέρα του που δεν ήταν γνωστά.